Χθες ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση η οποία οργανώθηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έγινε στην Μάνο Πλατεία με τη συμμετοχή της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και του Αλέξη του Χαρίτση. Στην εκδήλωση συμμετείχα και εγώ ως αναπληρωτής τομεάρχης τουρισμού. Και οι τρεις μας τοποθετηθήκαμε στους τομείς που ο καθένας ασχολείται. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στον τομέα της εργασίας, ο Αλέξης Χαρίτσης στον τομέα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και εγώ στον τομέα του τουρισμού ως αναπληρωτής τομεάρχης. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρίως ενδιαφέρουσα ήταν και η συνομιλία που υπήρξε μετά, η υποβολή ερωτήσεων, η έκφραση απόψεων από τους συντρόφους που ήρθαν ή τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν. Σε κάθε περίπτωση ήταν πετυχημένοι και εξήθηκαν σημαντικά συμπεράσματα. Το βασικό που θα ήθελα να τονίσω και που το τόνισα και εγώ στην εκδήλωση ήταν ότι οδεύουμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη και σε κάθε περίπτωση το κλίμα συνεχώς θα εντείνεται, θα οξύνεται, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις πόλωσης, πράγμα που θα πρέπει να προσεχθεί από το κόμμα μου, αλλά και από όλα τα δημοκρατικά κόμματα, έτσι ώστε να εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται ότι από πλευράς της κυβέρνησης θα πολλωθεί όσο γίνεται περισσότερο το κλίμα. Παράδειγμα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση με το αντισύριζα μέτωπο που διαμόρφωσε. Θα στηθούν ειδικά δικαστήρια, θα δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε ο κόσμος να μην δει μπροστά του να εξελίσσεται ένας διάλογος προεκλογικός με ανταλλαγή θέσεων, απόψεων και προγραμμάτων και κυρίως δεσμεύσεων. Αναφέρθηκα εγώ προσωπικά στα προβλήματα του τουρισμού, κυρίως τόνισα και το θεωρώ κομβικό σημείο στο πρόγραμμα του κόμματός μας για τον τουρισμό, ότι η μέγιστη αδυναμία του να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρότατες αλλαγές στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα είναι η οργάνωσή μας. Και όταν λέω οργάνωσή μας, εννοώ ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί σε επίπεδο Κέρκυρας, Διαποντίων Ίσων και γιατί όχι και Παξών, ένας φορέας διαχείρισης του προορισμού μας, πάνω στον οποίο θα πειθαρχούμε και ο στρατηγικός του σχεδιασμός, το πρόγραμμά του θα διαμορφωθεί με το μπόλιασμα της επιστημοσύνης και της πολιτικής και να συναποφασίσουμε ότι θα κινούμαστε μέσα σε αυτά τα πλαίσια που χρειάζει η επιστήμη και σε κάθε περίπτωση η πολιτική, όπως είπα προηγουμένως. Ταυτόχρονα τόνισα ότι το τουριστικό μας προϊόν έχει παλιώσει και αν δεν το αντιληφθούμε και αν δεν επαναπαυόμαστε και αν δεν συνεχίσουμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες του παρελθόντος, τότε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Τουριστικοί προορισμοί σαν την Κέρκυρα είναι πολλοί και πολλοί είναι και καλύτεροι. Πρέπει να εντοπίσουμε την ειδοποιώ διαφορά που έχουμε από άλλους τουριστικούς προορισμούς, η οποία πρέπει να στηριχθεί στο ότι θα πρέπει να προσφέρουμε και μπορούμε να τον προσφέρουμε και τμήματα των επιχειρήσεων το προσφέρουν στον τουρισμό εμπειρίας, στο βιωματικό τουρισμό, στον εναλλακτικό τουρισμό, να έρθει ο τουρίστας εδώ επιλέγοντάς μας, διότι θέλει να ζήσει την εμπειρία της κερκυριακής κοινωνίας, του ασύγκριτου φυσικού περιβάλλοντος, ζώντας τα ήθη και τα έθιμά μας, βιώνοντας τα κοινωνικά μας ζητήματα και τον τρόπο της ζωής μας, γευόμενος τη γαστρονομία μας, κάνοντας τους απίστευτους και πανέμορφους περιπατητικούς τους περιπατητικούς του στόχους, σκοπούς, θα έλεγα και όλα εκείνα που διαμορφώνουν την ποιοτική ταυτότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Ταυτόχρονα τόνισα ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στις υποδομές. Γεράσανε οι υποδομές οι τουριστικές, παρά τις όποιες σε επίπεδο ξενοδοχειακό επενδύσεις γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
γέρασαν οι ιδιωτικές μας υποδομές και κυρίως γέρασαν οι δημόσιες υποδομές μας. Πρέπει να αναθεωρηθεί με μια σοβαρότατη συζήτηση των θεσμικών παραγόντων ο τρόπος που θα δαπανίσουμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε μέσα σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό που υπονοώ, που εν πάση περιπτώσει ευθέως το λέω, μέσα σε αυτό το σχεδιασμό να βοηθηθούμε από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε το τουριστικό μας προϊόν να γίνει ακόμα θελκτικότερο και κυρίως και πάνω απ' όλα να μην στηρίζουμε τα συμπεράσματά μας στο πόσος κόσμος ήρθε και πόσες πτήσεις κατέβηκαν στην Κέρκυρα στη διάρκεια του θέατρους, αλλά τι έσοδα αποκόμισε η Κέρκυρα, τι έσοδα αποκόμισε την επιχειρήση της και κυρίως αν διαχύθηκε αυτός ο πλούτος από το τουριστικό προϊόν και στους εργαζόμενους, των οποίων οι εργασιακές συνθήκες είναι δυστυχώς απαράδεκτες σε πολλές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι και εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις εργαζομένων σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες ημερησίως, δεν πληρώνουν τις υπερορίες τους, δεν πραγματοποιούν τα ρεπό τους και όλα αυτά γιατί ο νόμος Χατζηδάκη ουσιαστικά κουρέλιασε τα εργασιακά δικαιώματα και κυρίως αποδυνάμωσε πλήρως το σώμα των ελεγκτών των επιχειρήσεων, το ΣΕΠΕ. Το αποδυνάμωσε με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η απίθανη ασυδοσία στον τόπο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι. Φυσικά πλούτησαν και με την τεράστια εμπειρία που έχουν ως υπουργοί τη συζήτηση και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της εργασίας. Ο Αλέξης Χαρίτσης και η Μαρίζα Ξενογιανακοπούλου αναφέρθηκε προηγουμένως ο συντονιστής του κομματός μας, ο Χρήστος Μωραΐτης. Θέλω να καταλήξω ότι τέτοιες συζητήσεις να γίνουν από όλα τα κόμματα, από όλους τους φορείς, οι θεματικές ενότητες όπως είναι ο τουρισμός, η οικονομία μας, η εργασία, ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι ώστε να αρχίσει να συζητάει ο κυριακός λαός τα προβλήματά του, να συναποφασίζει με τους θεσμικούς φορείς, να αποκτήσουμε όλα εκείνα τα εφόδια και το σχεδιασμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αδυσόπιτες καταστάσεις που βιώνει ο τόπος μας. Ένα όμως πρέπει να τονίσω. Ένα και μόνο και το θεωρώ ως απόλυτο συμπέρασμα της εκδήλωσης αυτής. Ότι με τούτη την κυβέρνηση τίποτα από όλα αυτά που απροηγούμενα δεν πρόκειται να γίνει ή σε κάθε περίπτωση θα επιδεινωθεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και θα πρέπει πάση θυσία στο άμεσο χρονικό διάστημα να κληθεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την τύχη του και να κληθεί να επιλέξει το κόμμα εκείνο που θα το κυβερνήσει. Και τελειώνοντας, λέγοντας χαρακτηριστικά, το είπα και στην εκδήλωση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τα ανοίγματα τα ιδεολογικοπολιτικά και καταστατικά του κόμματός μας έχει το στελεχικό δυναμικό εκείνο, το έμπειρο στελεχικό δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα και την πείρα που αποκόμισαν τα στελέχη του από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια. Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και από τα λάθη που έγιναν στη διακυβέρνησή του, όλα αυτά αθροιζόμενα δημιουργούν την απόλυτη πεποίθηση ότι επαναποκτάται η σχέση εμπιστοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον κόσμο και θα είναι μια κυβέρνηση απολύτως έμπειρη, με ικανότατα στελέχη, με την πείρα που απαιτείται για να κυβερνήσεις ένα τόπο και κυρίως και πάνω απ' όλα και το δικαιούται κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και ο ίδιος ο Τσίπρας προσωπικά να κυβερνήσει τον τόπο κάτω από μαλές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και όχι υποσυνθήκες μνημονίων που και εκεί πέτυχε απόλυτα βγάζοντας την πατρίδα μας από τα μνημόνια. Αυτά θα ήθελα να πω για την εκδήλωση αυτή. Θα ακολουθήσει σωρία τέτοιων εκδηλώσεων και μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής αντιπαράθεσης θα προσπαθήσουμε με ήρεμο τρόπο και μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών να εκφράσουμε το δημόσιο λόγο μας και να επικοινωνήσουμε τον προγραμματικό μας λόγο.